Αυτό το πακέτο τι είχε μέσα, είχε ένα τραγουδά στο σπίτι σου, είχε να μαζεύει τα παιδάκια τη γειτονιά και να τραγουδάτε. Βασικά μπορώ να σου πω και δεν θέλω να σε παρακαλώ να γελάσει, ότι στο δημοτικό έδινα αυτόγραφα. Ναι. Σε ποιον, στα άλλα παιδάκια. Κράτησε το αυτό. Στους μαθητές μου. Μετά στο γυμνάσιο, ας πούμε, μπορεί να έμπαινα σε κάποιο ταξί και να νομίζω ότι με γνωρίζουν, ας πούμε, ότι είμαι γνωστός. Πολλές φορές λέω, ότι το ότι μπορούσα και το κράτησα αυτό το πράγμα σε ένα σωστό επίπεδο και δεν παρανόησα, είναι, ο Θεός είναι, διαπιστώνω ότι για άλλη μια φορά, η πίστη μου δηλαδή στο Χριστό είναι αυτή που με κράτησε και δεν έχασα τα μυαλά μου. Ξαφνικά είμαι σε ένα πολύ πετυχημένο σχήμα, είμαι πια ηγέτης στην Αθήνα, γεμίζω τα μαγαζιά, έχει αρχίσει και γίνεται τεράστιος δώρος με το θέμα του πώς χειρίζομαι το ελληνικό λαϊκό τραγούδι όσον αφορά και την εμφάνιση και το τραγούδι και με παίρνουν φαντάρο. Παρουσιάζεσαι λοιπόν. Παρουσιάζομαι λοιπόν. Τις πρώτες 9 ημέρες τις περνάω στο 414 στο ψυχιατρίο της Πεντέλης, αν θυμάμαι καλά, όπου καταλαβαίνεις ότι έχω περάσει, ήταν όλοι στο δωμάτιο το δικό μου. Έκανε τον τρελό ή σου είχε βγει? Καμία σχέση. Εγώ του είχα πει ότι γενικώ εκείνη την εποχή είχα μια σοβαρή αγοραφοβία. Mm-hmm. Και αυτό που με τρόμαζε περισσότερο, γι' αυτό δεν λέω φόβιζε, με τρόμαζε ήταν ότι πώς θα αντιμετώπιζα τον εαυτό μου με ξαφνικά γύρω-γύρω ξένους ανθρώπους. Αυτό του εξήγησα. Αυτοί με τοποθετήσαν εκεί του τύπου ότι μπα και παρότι είναι αναβολή, τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα δεν είχε καλό τέλος και με στέλνουν στο στρατόπεδο. Κάτσε, δεν είχε καλό τέλος γιατί μπήκες εσύ εκεί μέσα. Δεν πήρα την αναβολή. Δεν μου λένε τίποτα. Όχι, δεν έχεις. Μια χαρά είσαι. Πώς πέρασες? Θα σου φύγει η αγοραφοβία. Πώς πέρασες? Εντάξει, πέρασα δύσκολα, να ξέρεις, διότι δεν είχαμε πυρούνια, ήμουνα μέσα σε κάγκελα, είχα συγκεκριμένες ώρες επισκεπτηρίου. Δεν ήταν και ότι καλύτερο.